Αναφέρομαι σε αυτές τις πρωτοβουλίες τοπικών φορέων, ιδιωτών και επαγγελματιών σε διάφορους κλάδους, οι οποίοι προχωρούν στη συγκέντρωση τροφίμων μακράς διαρκείας και ειδών πρώτης ανάγκης. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα, και πρέπει να εστιάσουμε στον Άγιο Νικόλαο, καθώς σήμερα, από ό,τι έχω ενημερωθεί, σήμερα 14 Φεβρουαρίου, ένα ακόμα φορτηγό κατεξαίρεση σήμερα στο Δήμο Αγίου Νικολάου έφυγε γεμάτο για τους, με αντικείμενα, με τρόφιμα μακράς διαρκείας, μύδι πρώτης ανάγκης, με κατεύθυνση του σεισμοπλήκτου της Τουρκίας. Να υπενθυμίσω και να πω ότι και χθες 13 του μήνα είχε αναχωρήσει ένα ακόμα φορτηγό για την ΠΕΔ Κρήτης, όπου εκεί μέσω της ΚΕΔΕ αναμένεται αυτά τα πράγματα τα οποία συγκεντρώθηκαν να κατευθυνθούν στις σεισμόπληκτες περιοχές. Πάμε στον Άγιο Νικόλαο και πάμε στον κύριο Θωμά Χαριτάκη, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Νικολάου. Αντιδήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστώ θερμά, είναι συγκινητική ανταπόκριση και εκεί πρέπει να εστιάσουμε των ντόπιων εκεί και των επαγγελματιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης από την οποία προέκυψε το θέμα. Συγκινητική ανταπόκριση όλων, προκειμένου να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά. Ακριβώς έτσι, κύριε Παναγιωτόπουλε, πρόκειται για συγκινητική πραγματικά ανταπόκριση. Για μία ακόμα φορά θα έλεγα, αξίζει να το τονίσουμε αυτό, γιατί όποτε χρειάστηκε και έγινε κάποιο κάλεσμα από το Δήμο Αγίου Νικολάου ή από οποιουσδήποτε φορείς, η ανταπόκριση των δημοτών μας ήταν άμεση και αποδεικνύει για άλλη μία φορά το μέγεθος της κοινωνικής τους ευαισθησίας. Όπως είπατε κι εσείς, πρόκειται για μια κινητοποίηση που έγινε από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος σε συνεργασία με τις περιφερειακές ενώσεις Δήμων όλης της χώρας και προφανώς με τους Δήμους. Μια πρωτοβουλία η οποία έπρεπε να πραγματοποιηθεί άμεσα, διότι όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή που επλήγησε από τους σεισμούς είναι πάρα πολύ άσχημες. Έτσι λοιπόν έπρεπε να μαζέψουμε όσο δυνατόν, το συντομότερο δυνατόν μάλλον, κλιμασκεπάσματα και ήδη πρώτης ανάγκης, όπως είπατε και εσείς, τρόφιμα μακράς διαρκείας, φάρμακα. Το χρονικό περιθώριο που είχαμε ήταν Πέμπτη και Παρασκευή. Πραγματικά αμέσως κινητοποιηθήκαμε. Όλοι έσπευσαν να βοηθήσουν ο καθένας από την πλευρά του. Και καταφέραμε τη Δευτέρα το πρωί να συγκεντρώσουμε πάρα πολλά πράγματα. Χθες το πρωί έφυγε ένα μεγάλο φορτηγό με κατεύθυνση το Ηράκλειο. Ναι. Και σήμερα, κατ' εξαίρεση, όπως είπατε και εσείς, ζητήσαμε από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων να φύγει άλλο ένα φορτηγό γεμάτο πράγματα και μια ακόμη κλούβα του Δήμου. Ευτυχώς προλάβαμε να τα στείλουμε και αυτά. Και πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την πρωτοβουλία αυτή, για την ανταπόκριση στο κάλεσμα. Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους των κοινωνικών υπηρεσιών που από την πρώτη στιγμή συνέλεξαν τα πράγματα. Ακριβώς. Έκαναν διαχωρισμό γιατί μας ζήτησαν γι' αυτό να ξέρουμε. Είναι μια απαιτητική διαδικασία. Εστιάζουμε συνήθως στους ανθρώπους που κινητοποιούνται και στέλνουν τα πράγματα, αλλά υπάρχει και ένα δυναμικό που τα συσκευάζει, που γίνεται διαλογή προσεκτικά. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, και τους ανθρώπους της καθαριότητας, διότι και αυτοί δούλεψαν πάρα πολύ να φορτώσουν, να πάνε να ξεφορτώσουν, δούλεψαν και εκτός ωραρίου. Και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλο αυτόν τον κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι πιθανότατα θα προγραμματίσετε και άλλη δράση στο επόμενο διάστημα, ανάλογα και με τις εξελίξεις στη γειτονική Τουρκία. Λοιπόν, Αντιδήμαρχε. Γιατί οι εξελίξεις δείχνουν ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.